Ο δεκάλογος προστασκυρίας. Πρόσεξε ώστε να μην πληγώσεις ποτέ τον σύζυγόν σου. Ούτε με λόγους, ακόμη και στην πλέον ζωηράν φιλονικίαν. Δεν μας τα λέει καλά αυτά ο Τσελεμεντές. Στη μαγειρική όμως και στη ζαχαροπλαστική μας τα έλεγε και μας τα λέει καλύτερα από όλους. Γι' αυτό και εγώ σήμερα διάλεξα να φτιάξω ένα κέικ νηστίσιμο από το βιβλίο του. Είμαστε και σε περίοδο 40ης. Ξεκινάω βάζοντας το αλεύρι σε ένα βαθύ μπολ. Κάνω μια μικρή λακκουβίτσα στο κέντρο και προσθέτω τα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύω καλά αυτό το μείγμα. Μας χοβολάει η κανέλα, το γαρίφαλο και το πορτοκάλι. Προσθέτω το μείγμα σε μια καλά λαδωμένη και αλευρωμένη φόρμα. Το κέικ είναι έτοιμο για φούρνο. Το νηστίσιμο κέικ, όπως το λέει και ο Τσελεμεντές, είναι έτοιμο. Θα το αφήσω για λίγο να κρυώσει και ύστερα θα το πασπαλίσω με ζάχαρη, άχνη και κανέλα. Ακολούθησα ακριβώς τις οδηγίες του Τσελεμεντέ. Αλλά αν εσάς σας φαίνεται η ποσότητα της ζάχαρης αρκετή, φυσικά και μπορείτε να τη μειώσετε ή μπορείτε να την αντικαταστήσετε με καστανή ζάχαρη. Αυτή ήταν η συνταγή μου για σήμερα. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Facebook και στο Instagram, αλλά να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι μου στο YouTube, για να μαθαίνετε πρώτοι για τις νέες μου συνταγές.